θυμάμαι στα φοιτητικά μας χρόνια, όταν κάποια απογεύματα τέλος πάντων είχαμε ελεύθερο χρόνο και πηγαίναμε να παίξουμε μπάσκετ εκεί στα γήπεδα στη γειτονιά, στο Ζωγράφο όπου μέναμε, Ηλίσια κλπ. Ως φοιτητές, θυμάμαι ότι πραγματικά γινόταν χαμός στα ανοιχτά γήπεδα. Πολλές φορές έτυχε να περιμένουμε μία και δύο ώρες για να μπορέσουμε να βρούμε ελεύθερο γήπεδο να παίξουμε μπάσκετ. Πραγματικά είναι κάτι που μας λείπει αυτό. Ήταν ωραία χρόνια, χρόνια τα οποία πραγματικά το μπάσκετ μεσουρανούσε στην Ελλάδα. Ενώ έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα, από το παρελθόν, από το παρόν και γιατί όχι και για το μέλλον. Έχουμε πολλά νομίζω θέματα να αναπτύξουμε. Αλλά στο παρόν την αρχή θέλω να μου πεις πώς ήρθες σε επαφή αρχικά με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, πώς έπαιξες μπάσκετ. Καταρχάς Αντώνη να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ. Ξεκινώντας από την πρώτη σας ερώτηση, πάντοτε ήμουν μέσα στον αθλητισμό. Από μικρό παιδί θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να παρακολουθώ αγώνες, να συμμετέχω σε διάφορα αθλήματα, γιατί μπορώ να πω ότι μπορεί να μην ήμουν πάρα πολύ καλός σε ένα άθλημα, αλλά είχα ακολουθήσει τον νόμο της χρυσής μετριότητας, δηλαδή με ό,τι ασχολούμουν ήμουν καλός, όχι όμως άριστος. Έτσι ασχολήθηκα στην αρχή με την επιτραπέζια της σφαίρισης. Μετά ασχολήθηκα πολύ σοβαρά με το στίβο για περίπου 5 χρόνια και στην ηλικία των 14 χρόνων μέχρι και τα 18 μου που είχα φύγει από την Κύπρο, στα 19 μάλλον που είχα φύγει, ασχολήθηκα με το υπέροχο άθλημα του μπάσκετ, της καλαθοσφαίρισης. Συγκεκριμένα αγωνίστηκα για 4 χρόνια στη Δόξα Στροβόλου. Τότε είχαμε ξεκινήσει την ομάδα στη Β' κατηγορία και καταφέραμε να την ανεβάσουμε και στην πρώτη κατηγορία. Και μετά συνέχισα τις σπουδές μου στην Ελλάδα. Έχω τελειώσει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Αθήνα, με ειδικότητα φυσικά στο μπάσκετ. Και μετά συνέχισα τα μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Αμερική. Άρα πάντοτε ήμουνα στον χώρο του αθλητισμού και πολύ πολύ ενεργό στο μπάσκετ. Ήμουνα από το 83 περίπου μέχρι και σήμερα. Ας πάμε λίγο στην αρχή. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε έβγαλε από το στίβο, που ήσουν αρκετά χρόνια στο στίβο από ό,τι μας είπες, και μπήκε στην καλαθόσφαιρα. Τι ήταν αυτό που σε όθησε? Θα έλεγα ότι περισσότερο ο σχολικός αθλητισμός. Επειδή συμμετείχα στην ομάδα μπάσκετ του σχολείου και έτσι είχα μια ανάμεση επαφή με το άθλημα, και με κέρδισε πάρα πολύ, θυμάμαι, ο ανταγωνισμός στους αγώνες που είχαμε. Και έτσι αποφάσισα να φύγω από το στίβο, συγκεκριμένα έκανα εμπόδια και μεταπήδησα στον χώρο του μπάσκετ. Νομίζω ειδικά στις μικρές ηλικίες, τα ομαδικά αθλήματα προσελκύουν με μεγαλύτερη ευκολία τους νεαρούς παρά τα ατομικά. Και ήταν και πολλές οι διαφορές το να φύγεις από ένα ατομικό άθλημα για να πας σε ομαδικό σε μια νεαρή ηλικία. Φαντάζομαι θα αντιμετώπισες έτσι διάφορα θέματα. Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι η μετακίνηση μου ήταν πάρα πολύ εύκολη. Επειδή όπως σας είχα πει, ήμουν πολύ αθλητικός τύπος. Είχα πάρα πολλές εικόνες, μπασκετικές εικόνες στο μυαλό μου, γιατί μπορεί να μην έπαιζα μπάσκετ σε πιο μικρές ηλικίες, αλλά όμως παρακολουθούσα πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου και με τη βοήθεια ευτυχώς του πατέρα μου, διότι και ο πατέρας μου ήταν λάτρης του αθλητισμού. Πηγαίναμε, θυμάμαι τότε, στα ανοιχτά γήπεδα του Κεραυνού Στροβόλου, στον Αχιλλέα Καϊμακλίου, στο ανοιχτό της ΕΘΑ. Άρα είχα πάντοτε την επαφή με τον μπάσκετ. Απλώς η απόφασή μου να μετακινηθώ πιστεύω ότι περισσότερο είχε επηρεαστεί από τις σχολικές ομάδες. Και πήγες απευθείας στην αντρική ομάδα, γιατί μας είπες ότι δεύτερη κατηγορία. Όχι, έπαιξα πρώτα στην εφηβική ομάδα και μετά μεταπήδησα, έπαιξα για 2 χρονιές στην αντρική ομάδα. Παναλαμβάνω, δεν ήμουν και κάποιος ο οποίος ξεχώριζε ιδιαίτερα, αλλά όμως αγαπούσα πραγματικά το άθλημα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και αποφάσισες, αφού έφυγες από την Ελλάδα, έκανες τα πτυχία σου, τα οποία αφορούν την καλαθόσφαιρα,
Φυσικής αγωγής και με ειδικότητα. Με ειδικότητα, μπάσκετ, ναι, το μπάσκετ. Η προπονητική, πώς οθήθηκες να πας στην προπονητική? Κοιτάξτε, κάποιος ο οποίος σπουδάζει καθηγητής φυσικής αγωγής, γυμναστής όπως λέμε, στην τελευταία χρονιά πρέπει να επιλέξει ειδικότητα. Για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολο να επιλέξω την ειδικότητα του μπάσκετ, γιατί είχα μια αλφα σχετική εμπειρία με το άθλημα, αλλά μου άρεσε και πάρα πολύ. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ειδικότητα εγώ την είχα επιλέξει, όπως έχω πει προηγουμένως, την τελευταία χρονιά που ήμουν εκεί, δηλαδή την είχα επιλέξει το 90, δηλαδή πάρα πολύ κοντά στην επιτυχία του 87 που είχε κάνει η Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα το μπάσκετ τότε στην Ελλάδα πραγματικά ήταν απίστευτο. Mm-hmm. Θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια, αγαπητέ, όπου δεν περνούσε εβδομάδα που να μην παρακολουθήσουμε πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων. Θυμάμαι τότε ήταν ο ΠΑΟΚ, ήταν ο Άρης φυσικά, επί εποχή Γκάλη. Παρακολουθούσα ζωντανά αρκετούς αγώνες στον Πανιόνιο κλπ. Άρα είχα μια έτσι πολύ ενεργή συμμετοχή στον μπάσκετ. Είτε σαν θεατής, είτε και σαν προπονητής, διότι όταν σπούδαζα ασχολήθηκα και με την προπονητική. Για δύο χρονιές δούλευα σε μικρές ηλικίες. Έκανα και την ειδικότητα εκεί μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη, που είναι τώρα ο επικεφαλής εδώ στη σχολή προπονητών που γίνεται στην Κύπρο. Μάλιστα. Άρα τον μπάσκετ ήταν πάντοτε, ναι, στη ζωή μου. Εκείνο το 87 μας είχε χαράξει όλους την πορεία που όσοι το ζήσαμε, ειδικά σε εκείνη την εποχή. Εγώ συγκεκριμένα θυμάμαι και το έχω πει και άλλες φορές ότι πριν την επιτυχία του 87 το σχολείο μας δεν είχε μπάσκετ, καλάθια του μπάσκετ. Μετά το 87 και μόλις επιστρέψαμε στο σχολείο, γιατί ήταν καλοκαίρι, πήγαμε και βρήκαμε μπασκέτες για πρώτη φορά στη ζωή μας. Είχαμε μπασκέτες, μας δώσανε μπάλες στα διαλύματα, στη γυμναστική, παίζαμε μπάσκετ. Οπότε ήταν κάτι εξαιρετικά πρωτόγνωρο για εμάς. Ναι. Μία παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, Αντώνη. Θυμάμαι στα φοιτητικά μας χρόνια, όταν κάποια απογεύματα τέλος πάντων είχαμε ελεύθερο χρόνο και πηγαίναμε να παίξουμε μπάσκετ εκεί στα γήπεδα στη γειτονιά, στου Ζωγράφου όπου μέναμε. Ηλίσια και λοιπά ως φοιτητές, θυμάμαι ότι πραγματικά γινόταν χαμός στα ανοιχτά γήπεδα. Πολλές φορές έτυχε να περιμένουμε μία και δύο ώρες για να μπορέσουμε να βρούμε ελεύθερο γήπεδο να παίξουμε μπάσκετ. Πραγματικά είναι κάτι που μας λείπει αυτό. Ήταν ωραία χρόνια τα οποία πραγματικά το μπάσκετ μεσουρανούσε στην Ελλάδα. Δυστυχώς τώρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά όσο ήταν τότε, όσον αφορά το ελληνικό μπάσκετ, αλλά αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ας μείνουμε στα δικά μας. Και επίσης, μιας και το αναφέρεις αυτό που περιμένατε στο γήπεδο, θυμάμαι και άλλες ιστορίες που μου έρχονται στο μυαλό. Μπορεί να σχηματίζαμε ομάδες των τριών και να περιμένουμε η ομάδα που έχανε, έβγαινε και έμπαινε η επόμενη. Οπότε περιμέναμε και 4-5 παιχνίδια για να ξαναμπούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι μέχρι τα 21 που παίζαμε τότε. Ήταν τρομερές. Πραγματικά ήταν υπέροχες εικόνες. Ναι. Υπέροχες. Οπότε ξεκίνησες την προπονητική, είπες ότι δούλεψες ήδη στην Ελλάδα. Ναι, δούλεψα και στην Ελλάδα και μετά στην Αμερική που συνέχισα τα πτυχιακές μου σπουδές και εκεί ασχολήθηκα με την προπονητική του μπάσκετ και επέστρεψα πίσω στην Κύπρο το 1995. Πριν τα γυρίσουμε, θέλω να μου πεις λίγο πώς το βίωσες την άμεση επαφή με τα παιδιά, το να εκπαιδεύσεις τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ, αυτή την εμπειρία. Στα πρώτα σου στάδια, γιατί πιο μετά μπορεί να γίνει και συνήθεια για κάποιον προπονητή, αλλά η πρώτη επαφή νομίζω είναι αυτή που μου μένει πάντα στο μυαλό κάποιου. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις ηλικίες ο προπονητής να είναι όσον το δυνατόν ηλικιακά κοντά στα παιδιά. Και τότε που ήμουνα και εγώ πολύ νεαρός, στην ηλικία θυμάμαι στο δεύτερο έτος όταν ήμουν φοιτητής εκεί, ξεκίνησα με μικρές ηλικίες, ήμουνα πάρα πολύ κοντά στα παιδιά ηλικιακά και μπορώ να πω ότι το απολάμβανα μαζί τους. Ειδικά στην Ελλάδα όπου το μπάσκετ ήταν πραγματικά απίστευτα, δηλαδή τα παιδιά πραγματικά πολεμούσαν για να καταφέρουν να βρουν θέση σε μια ομάδα, να κάνουν προπόνηση ή να παίξουν στην ομάδα, ήταν κάτι φανταστικό, θυμάμαι. Είναι μεγάλη τιμή για ένα νεαρό προπονητή να μπορεί να μεταδώσει, να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στις μικρές ηλικίες. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα, αγαπητέ Αντώνη, που η μεθοδολογία στη διδασκαλία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιθανόν κάποια άλλα αθλήματα η μεθοδολογία να μην είναι και τόσο σημαντική. Φυσικά είναι παντού σημαντική, αλλά ειδικά στα ομαδικά αθλήματα
η μεθοδολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επειδή τώρα έχω και σχέση με τις σχολές προπονητών, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και εκεί όσον αφορά τη μεθοδολογία. Mm-hmm. Διότι μπάσκετ, πολλοίς κόσμος μπορεί να ξέρει τα βασικά του μπάσκετ, αλλά πρέπει να μπορείς να έχεις τις γνώσεις για να μπορείς να τα μεταδώσεις σωστά mm-hmm. και να ακολουθήσεις τη σωστή μεθοδολογία. Mm-hmm. Και η Αμερική, το κομμάτι της Αμερικής, το οποίο είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος από τον ναι. δικό μας. Ναι, ναι. Πραγματικά νιώθω πολύ τυχερός που τα κατάφερα να πάω στην Αμερική. Παρόλο που το πτυχίο εκεί ήταν διαιτές, έμεινα 4 χρόνια στην Αμερική και έχω κερδίσει πάρα πολλά από την Καλιφόρνια εκεί όπου έμενα. Έχω κερδίσει αρκετά όχι μόνο από το πανεπιστήμιο, αλλά κυρίως από τον τρόπο ζωής, από την φιλοσοφία και από την κουλτούρα γενικά εκεί σε αυτήν τη χώρα. Εκεί τα πάντα θέλουν να τα δουλεύουν επαγγελματικά. Κάτι το οποίο νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ. Στα πάντα υπάρχει αρχή και τέλος και προσπαθούν εκεί να ο κάθε ειδικός να είναι στο πόστο του. Και νομίζω ότι ίσως να έχω κερδίσει περισσότερα από την Αμερική, όχι τόσο από το πανεπιστήμιο, αλλά από τον τρόπο ζωής. Και είναι κάτι το οποίο προσπάθησα να το μεταφέρω και εδώ όταν είχα έρθει στην Κύπρο. Το κατάφερες, πέρασε. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό προσπαθώ να ακολουθώ κάποιες αρχές τουλάχιστον για το άτομό μου και μετά προσπαθώ επίσης όλες αυτές τις αρχές να τις βάζω και στη δουλειά μου. Mm-hmm. Είτε ως καθηγητής που ήμουν στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ για σχεδόν 18 χρόνια και μετά στα αθλητικά σχολεία και στις ομάδες που δούλεψα, προσπαθώ να κρατώ κάποιες αρχές τις οποίες mm-hmm. με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η παραμονή μου στην Αμερική. Και εκεί είχα την ευκαιρία να δουλέψω και 2 χρόνια σαν βοηθός προπονητής σε έναν junior college και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Mm. Εκεί πραγματικά βίωσα το τι σημαίνει αμερικανικό μπάσκετ σε κολεγιακό επίπεδο, εκεί όπου το μπάσκετ κυρίως ειδικά την εποχή που ήμουνα εγώ στηριζόταν περισσότερο στα αθλητικά προσόντα, ειδικά με τους έγχρωμους αθλητές. Και εκεί είναι που κατάλαβα, αγαπητέ Αντώνη, πόσο υψηλού επίπεδου ήταν οι σπουδές που είχα αποκτήσει από την Ελλάδα. Mm-hmm. Το λέω πραγματικά και χαίρομαι, γιατί το επίπεδο του ΤΕΦΑ στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ υψηλό. Mm-hmm. Και όχι μόνο, δεν μιλώ μόνο για τον μπάσκετ, μιλώ για την γενική μόρφωση που παίρνει ένας γυμναστής, ένας καθηγητής φυσικής αγωγής. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Πανεπιστήμιο, που αρκετοί καθηγητές με ρωτούσαν, καλά εσύ αυτά που τα ξέρεις. Του λέω, εμείς αυτά τα έχουμε καλύψει στο πρώτο πτυχίο στην Ελλάδα και πραγματικά είναι κάτι που μου είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω πιστεύω πολύ καλές βάσεις από το πρώτο πτυχίο στην Ελλάδα και ειδικά από την ειδικότητα του μπάσκετ. Και το 1995 επιστρέφεις στην Κύπρο. Και με τι ασχολήθηκες, η πρώτη σου ασχολία? Όπως έχω πει, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ήταν η μέρα Πέμπτη που προσγειώθηκα στην Κύπρο από την Αμερική και παρόλο του jet lag είχα φτάσει, θυμάμαι, ξημερώματα της Πέμπτης και μετά από λίγες ώρες με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει ψάχνουν καθηγητή φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Νομίζω μου λέει μπορεί να σε ενδιαφέρει. Του λέω βεβαίως με ενδιαφέρει. Μετά από μια ώρα πήρα τηλέφωνο στο Πανεπιστήμιο και όπως ήμουν έτσι και μισονισταγμένος, κατευθείαν έκλεισα ραντεβού μαζί με τον κύριο Μιχάλη Φρεντερίκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, ένας υπέροχος άνθρωπος. Και μετά από λίγες ώρες είχα και το πρώτο μου επάγγελμα στην Κύπρο, το οποίο το διατήρησα μέχρι για 18 ολόκληρα χρόνια. Εκεί ήμουνα, είχα διπλό πόστο εκεί, ως τριπλό μάλλον θα έλεγα, ως καθηγητής φυσικής αγωγής στο τμήμα της εκπαίδευσης, δασκάλους, νηπιαγωγούς κλπ. Ως επικεφαλής του αθλητικού γραφείου του Πανεπιστημίου και ως επίσης προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστημίου. Άρα είχα έναν πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, όμως νομίζω ότι πρόσφερα αρκετά εκεί στο Πανεπιστήμιο. Θυμάμαι ότι είχαμε αρκετές επιτυχίες και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εκεί είχαμε φτιάξει πάρα πολύ δυνατές ομάδες που λαμβάναμε μέρος στα πανευρωπαϊκά φοιτητικά πρωταθλήματα.
με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Κατακτήσαμε δεύτερη θέση, τρίτη θέση, τέταρτη θέση. Με παιδιά όπως είναι ο Παναγιώτης ο Τρισόκας, ο Τόλης ο Κασκύρης, ο Γρηγόρης ο Παντούρης, ο Γιώργος ο Αναστασιάδης και άλλα παιδιά. Και αυτό επίσης με χαροποιεί αφού το αναφέρω, γιατί αυτά τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν χρησιμοποιώντας το άθλημα τους. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Όπως είπα προηγουμένως, ο κύριος Φρυδερίκος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον αθλητισμό, ήταν και πρόεδρος του Αχιλλέγκα Μαγκλείου για κάποια χρόνια. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικό όταν του είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, να φέρουμε αυτά τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Από την πρώτη στιγμή μου είπε: Μην ανησυχείς, προχωρούμε. Θα φέρεις αυτά τα παιδιά, θα τους βοηθήσουμε να σπουδάσουν. Πράγμα το οποίο κάναμε φυσικά. Και είναι ένα από τα ωφέλη τα οποία αυτά τα παιδιά είχαν πάρει μέσα από την ενασχόλησή τους με τον μπάσκετ. Και μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία τα πλήστα δεν έχουν μείνει μόνο με το πρώτο πτυχίο, έχουν πάρει και μεταπτυχιακούς τίτλους. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Παράλληλα όμως είχατε και άλλες ενασχολίες. Προπονήσατε ομάδες. Ναι. Ας τα πάρουμε έτσι από την αρχή, να τα θυμηθούμε έτσι. Για μάλιστα, θα με πάρεις αρκετά χρόνια πίσω. Χρόνια τα οποία δεν το κρύβω ότι ήταν δύσκολα για μένα από την πλευρά ότι έβαζα πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Ευτυχώς όμως η γυναίκα μου με στήριζε απόλυτα σε αυτό. Παρόλο που έχουμε και δύο παιδιά, έλειπα πάρα πολύ από το σπίτι. Είχα τις υποχρεώσεις με το πανεπιστήμιο. Μετά είχα τις υποχρεώσεις με τις ομάδες. Θυμάμαι τα πρώτα 4 χρόνια που είχα επιστρέψει από το 1995 μέχρι και το 1999. Ήμουνα στις ακαδημίες της Ομόνιας, εκεί δούλεψα ακαδημίες και παιδικά, εφηβικά, μαζί με τον Κυριάκο τον Γιαγκουλή είμαστε. Νομίζω έκαναμε εκεί μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Από αυτήν τη δουλειά έχουν ανεληχθεί ονόματα της κυπριακής καλαθόσφαιρας και είναι κάτι το πραγματικά με χαροποιεί. Δηλαδή το ότι έχουμε βοηθήσει κάποια παιδιά να όχι μόνο να έρθουν στον μπάσκετ, να παραμείνουν στον μπάσκετ και μάλιστα να ενισχύσουν και εθνικές ομάδες. Άρα ασχολήθηκα πάρα πολύ με τις μικρές ηλικίες. Μετά από εκεί έφυγα, πήγα στον Κεραυνό για 4 χρόνια. Ήμουνα εκεί υπεύθυνος ακαδημιών και βοηθός προπονητής στην αντρική ομάδα. Φεύγοντας από τον Κεραυνό μετά από την τετραετία μου, όπως βλέπετε προσπαθούσα όπου πηγαίνω να μένω αρκετά χρόνια. Η Κύπρος είναι μια μικρή αγορά και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, οι προπονητές εκεί που πάνε να κλείνουν τον κύκλο τους και μετά να φεύγουν. Mm-hmm. Μετά ασχολήθηκα καθαρά με την προπονητική ως πρώτος προπονητής. Ήμουνα στην Ομόνια για χρόνια, μετά στον Αχιλλέα, μετά στην ΑΕΚ Λάρνακος, όπου και τελείωσα την προπονητική το 2011. Mm-hmm. Συνειδητά την είχα τελειώσει. Πάντα το έλεγα στην οικογένειά μου ότι με το που θα πάρω διορισμό στο δημόσιο θα αφήσω την προπονητική για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι πιστεύω ότι δεν μπορείς να είσαι προπονητής σε μια πρώτη ομάδα και να μην κάνεις πρωινή προπόνηση. Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος εργάζεται στο δημόσιο δεν μπορεί να φεύγει για πρωινές προπονήσεις. Ένας λόγος είναι αυτός και ο άλλος λόγος ήταν επειδή ήθελα να αφιερώσω και λίγο περισσότερο χρόνο στην οικογένεια αλλά και στον εαυτό μου θα έλεγα. Διότι όπως είχα πει προηγουμένως έλειπα απίστευτες ώρες. Και παράλληλα είχατε περάσει και από την εθνική ομάδα. Θυμάμαι... Ναι, ως βοηθός προπονητής. Και από την εθνική παιδών και από την εθνική ανδρών. Νομίζω είχα έτσι μια γεμάτες χρονιές, αρκετές εμπειρίες από τον χώρο. Θυμάμαι ότι ένα διάστημα ήσασταν βοηθός του Μέμου του Ιωάννου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και στον Κεραυνό και στην Εθνική. Mm-hmm, mm-hmm. Ο Μέμος, έτσι, δύο λόγια για τον Μέμο. Ο Μέμος, καταρχήν, είναι ωραίος τύπος, είναι ωραίος άνθρωπος. Από τον Μέμο έχω πάρει κάποια πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Θυμάμαι κάτι που έλεγε πάρα πολύ συχνά, και το κράτησα και εγώ στη φιλοσοφία μου και το λέω ακόμη τώρα και σε φίλους προπονητές όταν βρισκόμαστε. Ο Μέμος πάντα έλεγε καλύτερα λέει η ομάδα να είναι λιγότερο γυμνασμένη και υγιής
παρά πολύ γυμνασμένοι και τραυματισμένοι. Αυτό το έκανε πάρα πολύ συχνά ο Μέμος και θυμάμαι ότι είχε περιπτώσεις όπου ερχόταν κάποιος αθλητής και έλεγε «Μα με τραβάει λίγο εδώ» και του έλεγε «Μα οκ, δεν θα κάνεις προπόνηση». Ο αθλητής έλεγε «Όχι, εγώ θα μπορώ να κάνω προπόνηση». Του λέω «Όχι, δεν θα κάνεις προπόνηση». Αυτό το νομίζω το είχα κερδίσει από τον Μέμο. Mm-hmm. Δηλαδή καμιά φορά εμείς οι προπονητές και ειδικά οι πιο νεαροί στον ενθουσιασμό τους προσπαθούν να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν από έναν αθλητή και καμιά φορά αυτό μπορεί να λειτουργεί και αρνητικά. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο είχα μάθει από τον Μέμο. Mm-hmm. Επίσης ο Μέμος θα έλεγα ότι ήταν ήρεμος. Δηλαδή θυμάμαι ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις έχανε τη ψυχραιμία. Ήταν γενικά ήρεμος προπονητής. Άρα από τον κάθε προπονητή που είχα συνεργαστεί μαζί του και όταν ήμουν στις μικρές ηλικίες και στις μεγάλες ηλικίες έχω πάρει αρκετά πράγματα. Όπως επίσης αρκετά πράγματα είχα πάρει και από το φίλο του Κυριάκου τον Γιάνγκουλή, διότι όταν είχα έρθει, θυμάμαι, από την Αμερική και δούλεψα μαζί του για μία τετραετία, δουλεύαμε μαζί στην Ομόνια και από τον Κυριάκου πήρα πάρα πολλά πράγματα. Και εδώ νομίζω είναι αν θέλετε, η μαγκιά κάθε προπονητή να μπορεί να παίρνει τα θετικά από συνεργάτες του και να αφήνει αρνητικά κομμάτια πίσω. Ή να βελτιώνει κάποιο προσόν που πιστεύει ότι είναι πολύ καλό σε αυτό, αλλά βλέποντας κάτι άλλο καλύτερο να το παίρνει και αυτό και να το προσθέτει για να το βελτιώνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει. Βέβαια. Κάτι άλλο που το αναφέρατε έμεσα, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Τι είναι πιο σημαντικό για έναν προπονητή κατά τη δική σας σκέψη, το να κατακτά τίτλους ή το να βγάζει παίχτες και να τους αναδεικνύει? Δύσκολο ερώτημα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό έχει εφαρμογή αν το κόψουμε στα δύο, δηλαδή αν το βάλουμε στις μικρές ηλικίες και αν το βάλουμε στις ομάδες πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Στις μικρές ηλικίες σίγουρα ο στόχος δεν είναι να παίρνεις τίτλους, ο στόχος είναι να βγάζεις αθλητές. Και ευτυχώς έχουμε αρκετούς προπονητές στην Κύπρο, νεαρούς προπονητές που δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος είναι καθαρά να μεταφέρουμε στα παιδιά τις γνώσεις, να τους κάνουμε σωστούς αθλητές και στην νοοτροπία φυσικά, το οποίο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο φυσικά. Και αν μετά το μεταφέρουμε αυτό στις επαγγελματικές ή μη επαγγελματικές ομάδες, εκεί πλέον είναι καθαρά οι τίτλοι. Νομίζω είναι οι τίτλοι οι οποίοι θα βοηθήσουν έναν προπονητή να μείνει στο χώρο, ειδικά όταν εργάζεσαι για πρωτοκλασσάτες ομάδες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδυάσεις και τα δύο. Και έχουμε προπονητές που τα έχουν συνδυάσει πολύ καλά και τα δύο, δηλαδή και να χτυπούν πρωταθλητισμό, αλλά και να χρησιμοποιούν, να δίνουν την ευκαιρία και σε νεαρά παιδιά να μπαίνουν στο πετσίν της πρώτης ομάδας. Εγώ αν ήμουν, για παράδειγμα, παράγοντας σε μία ομάδα, σίγουρα θα ζητούσα και τα δύο. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, είναι και θέμα με ποιους παράγοντες έχεις να κάνεις. Ναι, ειδικά στην Κύπρο που δεν φημίζομαστε για την υπομονή που έχουμε σαν λαός. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, μιας και τους αναφέρετε, που μπορεί να πιέσουν κάποιο προπονητή για να φέρει αποτελέσματα. Οπότε εκεί κάπου η ισορροπία χάνεται και πάνε οι περισσότεροι προπονητές κυνηγάνε. Ναι, όμως εντάξει, στην Κύπρο γενικά μπορώ να πω ότι έχουμε καλούς παράγοντες στον μπάσκετ. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους όπου μένουν διαχρονικά στο χώρο και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί άνθρωποι θα δούμε ότι που βρίσκονται στον χώρο του μπάσκετ, βρίσκονται εκεί γιατί αγαπούν το άθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, όπου οι παράγοντες εκεί θα πάρουν την προβολή, ας πούμε, και καμιά φορά τα εγκαταλείπουν και φεύγουν. Ενώ στον μπάσκετ, επειδή η προβολή δεν είναι και πολύ μεγάλη, έτσι οι παράγοντες βρίσκονται εκεί κατά την άποψή μου, γιατί πρώτα απ' όλα αγαπούν το άθλημα, αγαπούν το σωματείο τους και θέλουν να προσφέρουν. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα ο σεβασμός προς τους παράγοντες. Καμιά φορά λέμε εμείς οι προπονητές ότι, όταν ήμουν και εγώ προπονητής, ότι ομάδα χωρίς παράγοντα είναι καταδικασμένη σε θάνατο. Mm. Γι' αυτό θα πρέπει οι παράγοντες να δέχονται το σεβασμό από όλους που είναι κοντά στο χώρο, αλλά και οι παράγοντες με τη σειρά τους φυσικά, να προσφέρουν στο άθλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βλέπουμε όλοι, θα έλεγα, πρώτα απ' όλα το άθλημα και αν είναι δυνατόν μετά το σωματείο μας. Mm-hmm. Φυσικά το πάντρεμα των δύο συνήθως είναι το καλύτερο. Mm-hmm.
Είσαστε στην Κύπρο αρκετά χρόνια, έχετε δει όλες τις εποχές από τον καιρό που αγωνίζαν σχεδόν αποκλειστικά Κύπροι μέχρι το σήμερα που φτάσαμε στη μείωση των ξένων και πάλι όλη αυτή την καμπύλη. Πώς έχετε δει όλη αυτή την πορεία της κατάστασης, πώς έχει αλλάξει και ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Δύσκολη ερώτηση αυτό, αυτή. Σίγουρα τα πάντα στη ζωή μεταλλάσσονται. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Το σημαντικό όμως είναι να καταφέρνουν οι ανθρώποι οι οποίοι διοικούν το οποιοδήποτε άθλημα, δεν μιλάμε μόνο για μπάσκετ, να μπορούν να διαβάζουν το χώρο, να βλέπουν το παρελθόν και να μπορούν να προβλέπουν και να μπορούν να σχεδιάζουν για το μέλλον. Εκεί νομίζω είναι το μυστικό της επιτυχίας. Εντάξει, το μπάσκετ έχει περάσει σε διάφορα στάδια στην Κύπρο, εξάλλου παντού νομίζω αυτό συμβαίνει. Αν δούμε τώρα και στην Ελλάδα για παράδειγμα, εκεί που το μπάσκετ ήταν κορυφαίο, το μπάσκετ στην Ελλάδα για παράδειγμα έφερνε απίστευτες επιτυχίες και σε σωματοϊκό επίπεδο και σε εθνικές ομάδες. Τώρα βλέπουμε τα πράγματα έχουν αλλάξει κάπως. Έτσι και στην Κύπρο νομίζω περάσαμε από διάφορες φάσεις. Αυτό που συμβαίνει τώρα όμως, για να μείνουμε λίγο περισσότερο στο τώρα, βλέπω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Με τη μείωση των ξένων όλοι βλέπουμε ότι πλέον το κυπριακό στοιχείο είναι καθαρά μέσα στο χώρο του μπάσκετ, είναι μέσα στο παρκέ. Βλέπουμε νεαρά παιδιά που πιθανόν αν είχαμε μεγαλύτερο αριθμό ξένων να μην ήταν εκεί πρωταγωνιστές. Αυτό και εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε. Και επίσης αυτό πρέπει να λειτουργήσει φυσικά και ως κίνητρο για τα νεαρά παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή να βλέπουν ότι κάποιος ο οποίος θα δουλέψει θα μπορεί να έχει την ανάλογη συμμετοχή στο μέλλον. Είναι ένα από τα θετικά η μείωση των, των ξένων. Και εδώ φυσικά θέλει και λίγο προσοχή, διότι μπορεί να, η μείωση των ξένων να έχει επηρεάσει λίγο το επίπεδο. Και εδώ είναι που χρειάζεται έτσι λίγο προσοχή. Οι προπονητές στις μικρές ηλικίες πρέπει να δουλέψουν πάρα πάρα πολύ σκληρά για να μπορούν να ετοιμάσουν τους επόμενους παίχτες οι οποίοι θα ενισχύσουν τις αντρικές ομάδες. Άρα βλέπουμε ότι είναι όλα συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό μόνο και τελείωσε. Δηλαδή για να στηρίξεις το Α πρέπει να είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις από πριν. Και εδώ νομίζω φαίνεται ότι τα σωματεία που ευτυχώς βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι επενδύουν σε μικρές ηλικίες, βλέπουμε πλέον σωματεία με πολύ μεγάλες ακαδημίες, βλέπουμε σωματεία που προσλαμβάνουν πολύ καλούς προπονητές σε μικρές ηλικίες και αυτό νομίζω είναι ό,τι πιο θετικό μπορούμε να δούμε. Όπως και επίσης που ο πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που ασχολούνται με τον μπάσκετ στην Κύπρο, μικρές ηλικίες, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Ναι. Και ευτυχώς αυτό συμβαίνει πλέον σε όλες τις πόλεις. Δηλαδή αν παίρναμε 7-8 χρόνια πίσω θα βλέπαμε για παράδειγμα ότι στην Πάφο υπήρχε ένα κενό. Τώρα αυτό το κενό δεν υπάρχει. Στην Πάφο ευτυχώς υπάρχουν οι ανθρώποι, υπάρχουν τα δύο σωματεία που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Υπάρχει ο φίλος ο Θανάσης ο Μαστορίς που άρχισε να φαίνεται πλέον πολύ καλά η δουλειά που, που κάνει εκεί. Τόσο και σε αριθμούς, όσο και σε ποιότητα αθλητών. Βλέπουμε για παράδειγμα επίσης ότι στο Παραλίμνη τώρα υπάρχει μεγάλος αριθμός παιδιών που ασχολείται στις ακαδημίες εκεί. Άρα το, το ότι το μπάσκετ μεγαλώνει και στις υπόλοιπες επαρχίες, δηλαδή εκτός από τις δύο μεγάλες πόλεις, Λευκοσία και Λεμεσό, ή στη Λάρνακα επίσης πάλι έχουμε αρκετά παιδιά που, που ασχολούνται με το μπάσκετ. Αυτό νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να χτίσουμε σε αυτό το κομμάτι. Άρα θα έλεγα ότι τη μάζα την έχουμε, σε εισαγωγικά μάζα μου επιτρέπεται ο όρος, και θα πρέπει πλέον να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα. Διότι πλέον η ποιότητα θα μπορεί να πάρει χρόνο στο παρκέ στα επόμενα χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστό. Βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά τώρα στον καιρό της πανδημίας, έχουν κάτσει εκτός πολύ καιρό, επέστρεψαν στις προπονήσεις, πρώτα 4-4 μαζί με τους προπονητές τους, κάποια παιδιά δεν επέστρεψαν ποτέ. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, όντως υπάρχει θέμα. Σημειώστε ότι επειδή έχω και την ευθύνη του αθλητικού σχολείου εδώ στη Λευκοσία, του αθλητικού γυμνασίου, είναι κάτι το οποίο βιώνω καθημερινά μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν εκτός αθλητικού σχολείου για 3,5 μήνες τώρα. Τώρα έχουν επιστρέψει πριν λίγες μέρες πίσω στο σχολείο. Είναι ένα κενό το οποίο
πιστεύω ότι δεν θα επηρεάσει και πολύ τα ομαδικά αθλήματα, για να είμαι ειλικρινής. Τα αθλήματα τα οποία θα επηρεαστούν περισσότερο, κατά την άποψή μου, είναι τα ατομικά αθλήματα. Τα παιδιά τα οποία αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα του μπάσκετ μπορεί να μην ήταν στο γήπεδο για 2-3 μήνες, όμως είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν σωματοκινητικά. Διότι οι προπονητές παρήχαν αυτή την ευκαιρία στα παιδιά, έδιναν τη σωστή κατεύθυνση με τα διαδικτυακά μαθήματα που κάναμε και εμείς ως αθλητικό σχολείο. Και επειδή στο μπάσκετ, ξέρετε, το κομμάτι των φυσικών προσόντων, των αθλητικών προσόντων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι τα παιδιά τα οποία έμειναν σωστά αυτούς τους 3 μήνες και δούλεψαν κάποια πράγματα, πολύ εύκολα μπορούν να επανέλθουν. Το λέω αυτό γιατί, μάλλον να το παντρέψουμε αυτό που είπατε, έχω δει παιδιά που δεν έχουν επιστρέψει σε ακαδημίες και απόρρισα, γιατί ήταν παιδιά που σε μικρής ηλικίας, 12-13 χρόνων, που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν, αλλά έχω και το άλλο τώρα το κομμάτι, μιας και αναφέρεται τα διαδικτυακά μαθήματα. Εκεί είδα σε προπονήσεις παιδιά που έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τα ατομικά τους χαρακτηριστικά. Την τρίπλα τους, το σου τους. Άρα έχουμε δύο ειδών, δύο όψεις στο νόμισμα, μάλλον να το πω έτσι. Που το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Ναι, ναι, συμφωνώ, Αντώνη, με την τοποθέτηση τη δικιά σου. Όμως θα καταλήξουμε σε αυτό που λέω πάντα εγώ, ότι όσο και αν θέλει κάποιος να προσφέρει ως προπονητής τα παιδιά, πρέπει να το θέλει το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή θα δούμε ότι οι παιδιά τα οποία έχουν προχωρήσει και έχουν φτάσει ψηλά, καμιά φορά μπορεί να μην είναι παιδιά τα οποία ξεχώριζαν στις πιο μικρές ηλικίες, μπορεί να μην είναι παιδιά τα οποία είχαν το απόλυτο σε εισαγωγικά ταλέντο, όμως ήταν παιδιά τα οποία ήθελαν πραγματικά να προχωρήσουν. Γι' αυτό τα παιδιά που θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν και αγαπούν αυτό που κάνουν στη ζωή, είτε αυτό είναι μπάσκετ, είναι οτιδήποτε, νομίζω ότι αυτές οι δυσκολίες δεν μπορούν να τους σταματήσουν το όνειρά τους. Mm-hmm. Και εδώ φτάνουμε στο δίλημα που κάποια φορά συζητούμε με φίλους που ασχολούνται με τον μπάσκετ, αν πρέπει να επενδύσουν περισσότερο σε παιδιά που έχουν μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν το αγαπούν πολύ, δεν θέλουν να αφιερώσουν τον έξτρα χρόνο, ή σε παιδιά τα οποία μπορεί να μην έχουν πολύ ταλέντο, αλλά έχουν, σε εισαγωγικά πάλι λέξη, έχουν την τρέλα να ασχοληθούν. Και συνήθως από τις εμπειρίες μας βλέπουμε ότι η δεύτερη ομάδα παιδιών είναι αυτή που τελικά θα προχωρήσει. Mm-hmm. Πολύ σωστό. Και επίσης, μιας και το αναφέρουμε όλο αυτό το κομμάτι, να το επιστρέψουμε και να το παντρέψουμε πάλι με την πρώτη κατηγορία. Εκεί που βλέπουμε τα παιδιά να παίρνουν πλέον ευκαιρίες, αλλά όλοι οι προπονητές, όλοι όμως, με όσους έχω συζητήσει στην φετινή πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματός μας, λένε το ίδιο πράγμα. Ότι δεν τους χαρίζεται αυτή η θέση. Ναι, την έχουν κερδίσει με τη μείωση του ξένου, αλλά θα πρέπει να την κερδίσουν και οι ίδιοι. Να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι σε αυτή την πρώτη ομάδα να παίζονται και να αγωνίζονται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό, σαν τοποθέτηση όλων των προπονητών. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα ότι στη ζωή τίποτα δεν σου χαρίζεται. Πρέπει εσύ να το κερδίσεις. Βλέπω όμως ότι, και χαίρομαι πραγματικά, υπάρχουν πλέον αρκετά παιδιά που τα τελευταία χρόνια ασχολούνται πολύ σοβαρά με το άθλημα. Ίσως τώρα το μυαλό μου πηγαίνει και 15 χρόνια περίπου πίσω, όταν ήμουνα προπονητής σε ομάδες πρώτης κατηγορίας και έβλεπα πραγματικά παιδιά τότε που ξόδευαν απίστευτο χρόνο για τον μπάσκετ. Παιδιά φυσικά τα οποία ήταν πρωτοκλασάτοι, είχαν παίξει σε εθνικές ομάδες, είχαν αμυφθεί καλά από τον μπάσκετ, διότι δεν πρέπει να το κρύβουμε ότι τον μπάσκετ 15 χρόνια πίσω περίπου υπήρχαν πολύ καλά εισοδήματα και για τον Κύπριο, καλά αθοσφαιριστή. Αυτά τα παιδιά είχαν δουλέψει, θυμούμε, πάρα πάρα πολύ σκληρά. Είχα βιώσει αρκετά παιδιά από αυτά τα οποία αναφέρω, να μην πούμε ονόματα, νομίζω δεν χρειάζεται, να μην αδικήσουμε κάποιους. Αλλά βλέπω ότι και τώρα έχουμε αριθμό παιδιών που πραγματικά επενδύουν πάρα πολύ στο μπάσκετ. Ακούω για πάρα πολλά νεαρά παιδιά που εκτός από την προπόνηση που κάνουν είτε στο αθλητικό σχολείο είτε στην ομάδα τους, πληρώνουν από μόνοι τους γυμναστήρια και personal trainers για να μπορούν να τους βοηθήσουν να φτιάξουν καλύτερα το σώμα τους. Διότι, όπως σας έχω πει και εγώ προηγουμένως, το μπάσκετ, τα αθλητικά προσόντα είναι... Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Ειδικά στο σήμερα που έχει γίνει
φουλ αθλητικότητα πλέον το μπάσκετ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια. Καμιά φορά που τυχαίνει έτσι να δω καμιά παγιάν κασέτα που είναι και σε κασέτες τότε που τις φυλάγαμε και βλέπω ας πούμε το μπάσκετ πώς ήταν παλαιότερα πριν 20 χρόνια που ήμουν και εγώ στις αρχές σαν προπονητής εδώ και πώς είναι τώρα, πραγματικά νομίζεις ότι η κασέτα κινείται με πιο αργό ρυθμό. Ακριβώς, κάποιος νομίζω το είχε πει ο Βασίλης Χουντής, αν δεν κάνω λάθος, σε μια κουβέντα που έκανε στο ραδιόφωνο, ότι αν βάλεις παιχνίδια της δεκαετίας του 80, του 90, θα νομίζεις ότι παίζουν σε slow motion, καμία σχέση με το πώς είναι σήμερα. Ναι, πραγματικά, γιατί και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση κάποτε όταν βλέπω έτσι κάποιες παλιές κασέτες που έχω, μιλάμε ότι είναι 2-3 ταχύτητες πλέον πιο γρήγορο τον μπάσκετ. Και εδώ είναι που πρέπει να. Τώρα μου ανοίγεις μεγάλα κεφάλαια. Και εδώ είναι που πρέπει και εμείς να. Και σαν κυπριακό μπάσκετ, νομίζω έτσι να εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε κάποια πράγματα. Διότι ταλέντων πλέον νομίζω ότι έχουμε και στην Κύπρο φυσικά. Πάντοτε είχαμε και θα έχουμε. Ψηλά παιδιά πλέον έχουμε, δηλαδή έχουμε αρκετά παιδιά κοντά στα 2 μέτρα. Μπορεί να μην έχουμε τους ψηλούς των 2-10, των 2-15, αλλά έχουμε αρκετά παιδιά κοντά στα 2 μέτρα. Που αν έτσι είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και μπορέσουμε να εστιάσουμε σε κάποια πραγματάκια, αυτό θα είναι προς όφελος του κυπριακού μπάσκετ. Αποφασίσουμε και εμείς ακριβώς τι θέλουμε, ποιο είδος μπάσκετ θέλουμε να παίξουμε και σαν εθνικές ομάδες τώρα μιλώ και σαν αναπτυξιακά προγράμματα κλπ. Αυτό είναι νομίζω ένα κομβικό σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε στην Ομοσπονδία. Και το εφάρμοζε κάποτε και η Ελλάδα αυτό το μοντέλο που λέτε φυσικά. Γιατί θυμάμαι και εγώ στα νιάτα μου ότι οι ακαδημίες οι περισσότερες που ήμασταν εμείς σαν παιδιά είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνίδιου που παίζανε. Ακριβώς. Και μάλιστα από νομό σε νομό αυτό μπορεί να άλλαζε. Δηλαδή, μπορεί στον Νικό μας, επειδή παίζαμε, ήταν δύο νομοί οι δικοί μας. Ήταν η Αργολίδα και η Κορινθία μαζί, η Αργολίδα-Κορινθία. Ο δικός μας ο νομός ήταν περισσότερο του γρήγορου του μπάσκετ. Του νομού Αργολίδας ήταν στο σουτ, είχαν έμφαση στο σουτ. Και τις έλεγε αυτές τις διαφορές μέσα στα παιχνίδια και αυτό ήταν θέμα του ποιος θα ήταν επικεφαλής στον κάθε νομό και τι οδηγία θα είχε από την Ομοσπονδία παράλληλα. Χαίρομαι πραγματικά, Αντώνη, που αναφέρεις αυτό το παράδειγμα, διότι αυτό αποδεικνύει ότι με την ανάλογη φιλοσοφία και κατεύθυνση από τους προπονητές πάνω, από αυτούς που ηγούνται τέλος πάντων σε αυτά τα κλιμάκια, ότι η δουλειά αυτή θα φανεί και μετά στο γήπεδο. Γι' αυτό είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι το κομμάτι του αναπτυξιακού μπάσκετ θα πρέπει να το δούμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς σαν κυπριακό μπάσκετ να αποκτήσουμε μια έτσι φιλοσοφία, μια ομοιογένεια, τι θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά, να δούμε τι μας ταιριάζει εμάς σαν λαός, τι ύψη έχουμε και να μπορέσουμε στο μέλλον να παρουσιάσουμε ακόμη κάτι καλύτερο. Επειδή παρακολουθώ φυσικά πολύ καλά τον μπάσκετ όπως έχετε αντιληφθεί, βλέπουμε για παράδειγμα κάποτε σαν εθνικές ομάδες να αγωνιζόμαστε με άλλες ομάδες οι οποίες είναι πολύ πιο ψηλές από εμάς. Και παρόλο που αυτή είναι πιο ψηλή, είναι και πιο γρήγορη, είναι και πιο δυνατή, είναι και πιο εύστοχη, ειδικά η ψηλή απ' έξω. Άρα αυτά είναι καλά παραδείγματα για μας, για να μπορέσουμε έτσι να βρούμε ένα προσανατολισμό τον οποίο θα ακολουθήσουμε όλοι, όχι μόνο με την ομάδα μας, αλλά γενικά ως κυπριακό μπάσκετ, ως κυπριακή φιλοσοφία, για να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ακριβώς. Ας έρθουμε λίγο και στην σχολή τη προπονητική στην Κύπρο. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές τελευταία. Μιλήστε μας έτσι λίγο για αυτές. Η Ομοσπονδία βασικά έχει αποφασίσει από τον περσινό Αύγουστο να αλλάξει λίγο τη δομή σε κάποια πράγματα και πραγματικά εδώ αξίζει συγχαρητήρια η Ομοσπονδία διότι έγιναν κάποιες αλλαγές που κατά την άποψη μου έπρεπε να γίνουν. Για παράδειγμα, πλέον δεν υπάρχει Επιτροπή Διαιτησίας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Υπάρχει η ΕΟΑ. ΕΟΑ σημαίνει Επιτροπή Ορισμών Αρχών Αγώνα. Εκεί πλέον είμαστε 4 άτομα, όπως λέμε και εμείς 4 τεχνοκράτες, ο οποίος καθένας ασχολείται με το κομμάτι του. Δηλαδή, εκτός από το κομμάτι που όλοι έχουμε, που έχει να κάνει με τους ορισμούς των διαιτητών και κριτών στους αγώνες, ο καθένας, όπως έχω πει προηγουμένως, έχει και μία ευθύνη. Για παράδειγμα, έχουμε η Χρυστάλλα, η Χαραλάμπους, είναι επικεφαλής της ΕΟΑ, με πολλά χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κριτών.
ο Αντώνης ο Δημητρίου ως εθνικός εκπαιδευτής διαιτητών και κριτών, το άτομο μου ως υπεύθυνος εκπαίδευσης και ο Πέτρος ο Χριστοφίδης, ο πρώην διεθνής διαιτητής, ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη της αξιολόγησης των διαιτητών και κριτών. Άρα είμαστε τέσσερις τεχνοκράτες όπου ο καθένας μπορεί να βοηθήσει με τις εμπειρίες του το χώρο. Όσον αφορά τη δική μου αποστολή, που έχω την ευθύνη της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση χωρίζεται, θα έλεγα, σε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι για τα άτομα τα οποία είναι νεοεισερχόμενοι στον χώρο και μιλώ για τους νέους διαιτητές, νέους κριτές, νέους προπονητές, νέους στατιστικολόγους. Και εκεί είναι που η εκπαίδευση γίνεται μέσα από τις σχολές. Αν πάρουμε για παράδειγμα τη σχολή των διαιτητών και κριτών, βρίσκεται τώρα εν ενεργεία, φοιτούν 12 άτομα, 12 σπουδαστές, και η σχολή αυτή θα έχει διάρκεια περίπου 4 μηνών. Γίνεται με επικεφαλή τον Αντώνη τον Δημητρίου, τον εθνικό εκπαιδευτή, και έχουν να καλύψουν γύρω στις 150 περίπου ώρες διδασκαλίας. Αν πάμε στη σχολή των προπονητών, τώρα τρέχει η σχολή γάμμα επίπεδου. Μια παρένθεση εδώ να πω ότι οι σχολές προπονητών ακολουθούμε καθαρά το ελληνικό σύστημα, κατ' επέκταση ευρωπαϊκό σύστημα. Υπάρχουν 3 επίπεδα σχολών, γάμμα, αυτούς που ξεκινούν τώρα, το β και το α. Mm-hmm. Τώρα τρέχει το γάμμα επίπεδο προπονητών, θα έχει περίπου διάρκεια 4 μηνών, φοιτούν 20 σπουδαστές, εκ των οποίων οι 2 είναι εξ Ελλάδος. Παρακολουθούν τα μαθήματα, τώρα γίνονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom λόγω της πανδημίας, άρα δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε παιδιά από το εξωτερικό να παρακολουθούν τη σχολή μας, το οποίο νομίζω είναι τιμή για μας. Αυτή η σχολή, τα παιδιά πρέπει να καλύψουν 300 ώρες, άρα μιλούμε για μεγάλο, πολύ μεγάλο φόρτο και θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων. Ο επικεφαλής της σχολή είναι ο κύριος Μιχάλης Αναστασιάδης, είναι ο υπεύθυνος προγράμματος σπουδών, που ήταν και δικός μου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τότε. Έχουμε μια άριστη συνεργασία μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη. Σε αυτήν τη σχολή τώρα διδάσκουν Έλληνες αλλά και Κύπροι προπονητές, Κύπροι καθηγητές, και αυτό νομίζω τιμά και τον Κύπριο καθηγητή, τον Κύπριο προπονητή. Το κομμάτι του μπάσκετ, το καθαρά προπονητικό, το καλύπτει ο Νίκος Ολαμπρίας με τα πρακτικά μαθήματα. Και μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, αν μπορώ να κρίνω και από την απόδοση των σπουδαστών, την οποία παρακολουθώ και στα διαδικτυακά μαθήματα αλλά και στα πρακτικά. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό εξάλλου το λέει και ο επικεφαλής του προγράμματος σπουδών, ο κύριος Αναστασιάδης. Και πάμε τώρα στην δεύτερη μεγάλη κατηγορία στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Εκτός από τους νεοεισερχόμενους φυσικά, έχουμε και τους εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, στατιστικολόγους. Και προπονητές. Εδώ η εκπαίδευση είναι πολυεπίπεδη. Δηλαδή θα δούμε ότι ξεκινούμε πρώτα με τα, και για τους διαιτητές και για τους κριτές και για τους στατιστικολόγους και οι προπονητές. Ξεκινούμε πρώτα με τα προαγωνιστικά σεμινάρια, τα οποία γίνονται πάντοτε τον μήνα Σεπτέμβριο, περίπου ένα μήνα πριν να ξεκινήσει η αγωνιστική χρονιά. Μετά έχουμε τα ενδιάμεσα σεμινάρια, τα οποία γίνονται συνήθως γύρω στον Ιανουάριο, στο μέσο περίπου της σεζόν. Και επίσης έχουμε και την εκπαίδευση, η οποία τρέχει συνεχώς κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς. Για παράδειγμα, οι διαιτητές και οι κριτές έχουν τα μηνιαία quizzes, τα οποία πρέπει, τους στέλνουν το quiz, το οποίο πρέπει να το απαντήσουν και θα πάρουν την ανατροφοδότησή τους. Έχουμε επίσης αρκετές συναντήσεις μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τώρα Zoom, που έχει να κάνει με την επιμόρφωση. Άρα βλέπουμε ότι η επιμόρφωση δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι κάτι το οποίο τρέχει συνεχώς. Και εδώ νομίζω αξίζουν και συγχαρητήρια στους διαιτητές μας, στους κριτές μας, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να μην είναι επαγγελματίες, αλλά ο χρόνος που αφιερώνουν είναι αρκετός. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα αν θέλετε, επειδή είμαι και κομισάριος στους αγώνες της πρώτης κατηγορίας ανδρών και γυναικών. Ένας διαιτητής, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο η τριώρη παρουσία του στο γήπεδο.
Αυτό ίσως να είναι και το εύκολο κομμάτι. Mm. Μετά θα πρέπει, όταν πάει στο σπίτι, να κάνει την δική του αυτοαξιολόγηση, τη γραπτή αυτοαξιολόγηση, να την αποστείλει σε εμάς την ΕΟΑ και στον Εθνικό Εκπαιδευτή. Θα πρέπει μετά να δει το βίντεο του αγώνα και να αναλύσει κάποιες φάσεις στο παιχνίδι και δικές του ακόμη και άλλων διαιτητών, να δούμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος. Άρα βλέπουμε ότι ο διαιτητής πρέπει να ασχοληθεί αρκετά. Mm. Δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, η ώρα που θα είναι στο γήπεδο. Διότι όπως και ο αθλητής πρωτού πάει στο γήπεδο θα πρέπει να προετοιμαστεί, να προετοιμάσει ψυχολογικά τον εαυτό του για το τι θα ακολουθήσει, το ίδιο και ο διαιτητής. Άρα οι ώρες που αφιερώνει κάποιος είναι αρκετές. Mm. Και επαναλαμβάνω, τα παιδιά μπορεί να μην είναι επαγγελματίες, αλλά αφιερώνουν αρκετό χρόνο. Mm. Και εγώ βλέπω ότι σαν κυπριακή διαιτησία, φυσικά λάθη γίνονταν και θα γίνονται, όμως βλέπω ότι υπάρχει το μεράκι από τα παιδιά να ασχοληθούν και να αφιερώσουν χρόνο. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και νεαρά παιδιά τα οποία έχουν πάρει ευκαιρίες φέτος. Αυτή είναι και η δικιά μας η φιλοσοφία. Χαιρόμαστε που τώρα στην τελική φάση θα συνεχίσουμε με τους Κύπριους διαιτητές. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια καλή πορεία. Φυσικά πάντοτε υπάρχουν βελτιώσεις, μπορεί κάποια πράγματα να γίνονται καλύτερα, αλλά όμως υπάρχει νομίζω η τεχνογνωσία από πάνω και υπάρχει και η όρεξη από τα παιδιά από κάτω. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βοήθεια και από τους συνδέσμους και διαιτητών και κριτών. Δηλαδή όλα αυτά τα διαδικτυακά τα οποία ετοιμάζουμε ή και άλλα σεμινάρια τα οποία γίνονται, οργανωτικά έχουμε πολύ μεγάλη βοήθεια από τους δύο συνδέσμους. Φιλοσοφία μας επίσης τα τελευταία δύο χρόνια είναι να εμπλέκουμε στην εκπαίδευση και τους ίδιους τους διαιτητές και τους κριτές. Δηλαδή αν δείτε θεματολογία που έχουμε στα διάφορα σεμινάρια, συναντήσεις που κάνουμε, αριθμός θεμάτων αναπτύσσεται από τους ίδιους mm. τους διαιτητές και τους κριτές. Είναι κάτι το οποίο έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία δύο χρόνια. Mm. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Και είναι πολύ καλά όλα αυτά που αναφέρετε. Εγώ θέλω να τα πλουτίσω λίγο όσον αφορά τους διαιτητές με τους διεθνείς διαιτητές οι οποίοι πάνε και σφυρούν πλέον και μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι το Basketball Champions League και τα παράθυρα της FIBA που είχαμε διαιτητές στο παρελθόν. Έχουμε και από την άλλη από πλευράς προπονητών, έτσι για να τα συνδυάσουμε λίγο, προπονητές οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και κάνουν πολύ σημαντική δουλειά, όπως και οι Κύπροι εδώ, οι προπονητές που είναι εδώ στην Κύπρο, ενώ οι οποίοι δείχνουν και αυτοί ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο τους πλέον, και όλο αυτό το σημείο είναι αυτό που μας δίνει την ελπίδα ότι θα δούμε αρκετά όμορφα πράγματα όσον αφορά την καλαθόσφαιρα στο μέλλον. Ναι. Νομίζω ότι δουλεύουμε όλοι προς σε αυτήν την κατεύθυνση. Και νεαρούς προπονητές, έχουμε καλούς προπονητές και πιο έμπειρους προπονητές, όπως βλέπουμε για παράδειγμα απόψεις στους τελικούς έχουμε τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο και τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη, δύο παιδιά σχετικά νεαρά τα οποία επενδύουν στον μπάσκετ, πραγματικά επενδύουν αρκετό χρόνο. Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Μένα με χαροποιεί πάρα πολύ που απόψε θα έχουμε δύο παιδιά Κύπριους στον πάγκο, με βοηθούς Κύπριους προπονητές, με αρκετούς Κύπριους πρωτοκλασσάτους και πιθανόν να είναι και βαρόμετρο σε αυτήν τη σειρά οι Κύπριοι καλαθοσφαιριστές. Άρα υπάρχουν αρκετά ευγιώνα πράγματα στο χώρο του μπάσκετ. Βλέπουμε ότι το κυπριακό στοιχείο είναι εδώ. Και πρέπει να το πούμε ότι και με την βοήθεια που είχαμε σε πολλές περιπτώσεις και από Ελλάδα, δηλαδή το ότι είχαν έρθει για παράδειγμα αρκετοί ερχόντουσαν, ειδικά παγιά αρκετοί Έλληνες προπονητές, έχουν αφήσει αρκετά θετικά στοιχεία πίσω, έχουμε πάρει αρκετά θετικά στοιχεία από τον Έλληνα προπονητή, από την ελληνική φιλοσοφία. Θυμάμαι για παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικά τον Κώσταν τον Πολίτη που ήταν ο επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος που είχε έρθει αρκετές φορές στην Κύπρο και μας παρουσίασε το πρόγραμμα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά που του είχα ζητήσει και μου έδεσε όλον τη φιλοσοφία του ελληνικού προγράμματος. Δηλαδή το ότι είμαστε κοντά στην Ελλάδα, σε μια καθαρά μπασκετική χώρα, αυτό μας έχει βοηθήσει και εμάς πάρα πάρα πολύ. Ή το ότι με ευκολία κάποιοι Κύπροι καλαθοσφαιριστές φεύγουν για Ελλάδα,
και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Άρα ναι, υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία που αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και φαίνεται ότι αποδίδουν σε κάποιο βαθμό ότι μπορούμε να πιστεύουμε σε καλύτερες μέρες. Ωραία. Για τον μπάσκετ. Έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι πίσω. Θέλεις να προσθέσεις κάτι? Νομίζω έχουμε καλύψει αρκετούς τομείς. Χαρά μας όλοι είναι να προσφέρουμε στο άθλημα που πραγματικά αγαπάμε. Εγώ το λέω πολύ συχνά σε πολύ κόσμο και επειδή όπως σας έχω πει είμαι και στο αθλητικό σχολείο, επειδή συζητάω αρκετά μαζί με τους μαθητές μου και μου αρέσει να μιλάω και να συζητάω, τους λέω ότι είναι ευλογία Θεού κάποιος το χόπι του να το κάνει επάγγελμα. Εγώ είμαι ένας από τους πολύ τυχερούς που το χόπι μου, εγώ το έλεγα από τον καιρό που ήμουν ακόμη στο δημοτικό, όποιος με ρωτούσε τι θες να κάνεις να μεγαλώσεις, του λέω θα γίνω γυμναστής, θα γίνω προπονητής. Εμένα μου αρέσει μόνο ο αθλητισμός. Και είμαι από τους πραγματικά πολύ τυχερούς που το χόπι μου το έχω κάνει επάγγελμα. Έχω δουλέψει σε κάποια πόστα τα οποία μου έχουν δώσει απίστευτες εμπειρίες, δηλαδή με αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό, πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα με την παγκόσμια που είμαι στην ISF, Παγκόσμια Ομοσπονδία Μαθητικού Αθλητισμού. Βλέπω ότι είμαι από τους ανθρώπους που έχω πάρει από τον αθλητισμό. Το οικονομικό όφελος είναι το ένα κομμάτι, αλλά η ευχαρίστηση που σου προσφέρει κάτι, ειδικά το επάγγελμά σου το οποίο θα το κάνεις σε φόρους ζωής, νομίζω δεν συγκρίνεται ούτε με λεφτά ούτε με οτιδήποτε. Αυτό νομίζω άλλο. Και θα το συνδέσω και με τις σχέσεις που αποκτάς μέσα από αυτή την πορεία με ανθρώπους διαφόρων ειδών, και από την χώρα μας και από το εξωτερικό, κάποιες σχέσεις που χτίζονται σε αυτό το άθλημα. Ναι, ναι. Συμφωνούμε απόλυτα. Δηλαδή το ότι για μένα με ευκολία μπορώ να μιλήσω με διάφορους ανθρώπους του εξωτερικών τώρα, ειδικά με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μαθητικού Αθλητικού που είμαι εκεί στο μπάσκετ, αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί ανά πάσα στιγμή, ειδικά τώρα με τα WhatsApp και με τα Viber, ανά πάσα στιγμή μπορείς να δεις το φίλο σου ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου, να μιλήσεις, να ανταλλάξεις μαζί του απόψεις. Άρα πραγματικά το λέω και το νιώθω ότι είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που στη ζωή μου κάνω αυτό που αγαπώ.